Καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και από αυτή τη θέση ανταποκριθήκαμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία στο κάλεσμα και στην πρόσκληση που μας απευθύνατε. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε, γιατί εγώ θα αναφερθώ μονάχα για το δυστύχημα, παύλα έγκλημα των Τεμπών. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες. Πρώτα απ' όλα για την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Θέλω να ξέρετε ότι όπου μας έχει ζητηθεί να μιλήσουμε, εμείς είμαστε παρόντες. Δεν έχουμε διαφορήσει ποτέ ούτε κόμματα ούτε χρώματα. Και έχουμε δηλώσει δημόσια ότι εκεί που θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμοι, εμείς θα είμαστε παρόντες. Ξέρετε, μου είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν βρίσκονται συγγενείς θυμάτων, να προσπαθείς να αρθρώσεις ένα λόγο στο να επιχειρηματολογήσεις για το οτιδήποτε είναι αυτό που έχεις στη σκέψη σου. Νομίζω ότι μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να είμαστε όλοι ταπεινοί. Θα πρέπει να έχουμε τα κεφάλια σκυμμένα και θα πρέπει το αυτονόητο που θα είναι να υπάρξει δικαιοσύνη, απόλυτη δικαιοσύνη, γύρω από το δυστύχημα των Τεμπών. Αυτή τη στιγμή η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι ότι είναι ζητούμενο. Και δυστυχώς αυτό προσβάλλει και μας προσβάλλει όλους μας. Θέλω να σας πω επίσης ότι μέσα στους 57 νεκρούς υπάρχουν 11 νεκροί συνάδελφοί μας. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι ούτε εμείς ξεχνάμε. Μου επιτρέπετε τον τόνο της φωνής μου, ίσως γιατί δεν έχει την ίδια ορμή που έχουν τα παιδιά προηγουμένως που μιλούσανε, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο να εκφράσω δύο σκέψεις. Θέλω να ξέρετε ότι σήμερα ο σιδηρόδρομος είναι στη χειρότερη του στιγμή που βρισκόταν ποτέ. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εγώ πριν από 35 χρόνια ταξίδεψα από την Καλαμάτα με το τρένο να πάω στην Αθήνα και από το Ορμένιο κατέβαινα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα υπάρχει μία γραμμή, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και εκείνο με μεγάλες καθυστερήσεις. Ο Βόλος είναι αποκλεισμένος, ο ιστορικός Βόλος. Και ξέρετε, πριν από 2 χρόνια εδώ σε μια διαμαρτυρία τότε που έκλεισε ο σταθμός του Βόλου, όπως είναι αποκλεισμένα πάρα πολλές πόλεις της Βόρειου Ελλάδος. Στην Αλεξανδρούπολη έχει να πάει τρένο 5-6 χρόνια και αναζητείται ακόμα η ημερομηνία του πότε θα ξεκινήσει. Επειδή δεν σας ακούω, δεν... Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στο σιδηρόδρομο. Δυστυχώς. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχω κλείσει τα 38 χρόνια εργασίας στο σιδηρόδρομο, όπου σήμερα οι περισσότεροι από μας είμαστε γύρω στους 580 σε ένα οργανόγραμμα που ψηφίστηκε πριν από 2,5 χρόνια στη Βουλή που προβλέπει 2.100 θέσεις. Θέλω ακόμη να γνωρίζετε ότι οι σιδηροδρομικοί, σε όποια εταιρεία και αν δουλεύουν, ειδικά εμείς οι παλαιότεροι, έχουμε ακόμα την οτροπία του ενιαίου σιδηρόδρομου. Εμείς δεν χωρίζουμε τη Hellenic Train με τον ΟΣΕ, ούτε την ΕΡΓΟΣΕ. Και επειδή είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία να ακούγονται γύρω από τον ΟΣΕ και από τους συναδέλφους μου πολλά πράγματα, θέλω να σας πω λοιπόν το εξής. Ακούμε διάφορα από μαγνητοφωνημένα που παίζουν στα διάφορα κανάλια. Ξέρετε, εγώ δεν έχω πρόσβαση στα απομαγνητοφωνημένα. Δεν τα ελέγχω εγώ. Τα ελέγχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Όταν λοιπόν... Όχι κανάλια, οθροκάναλα να τα λέτε. Όταν λοιπόν διαπιστώνει ο υπεύθυνος ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτά που λέγονται μεταξύ κάποιων υπαλλήλων, γιατί δεν επεμβαίνει να τιμωρήσει, γιατί δεν τους βγάζει εκτός, γιατί πρέπει όλοι εμείς να απολογούμαστε για 5-10 κακούς συναδέλφους. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι δυστυχώς μετά την τραγική νύχτα της 28ης
Φεβρουαρίου, ακούσαμε πάρα πολλά απομαγνητοφωνημένα που κυκλοφόρησαν στα κανάλια. Ξέρετε, εμείς γνωρίζαμε ότι πολλά ήταν μονταρισμένα. Γιατί ξέρουμε τι είναι αυτό που λέγεται μεταξύ του μηχανοδηγού και του σταθμάρχη. Γνωρίζουμε λίγο πολύ τις φορές των μας. Και σας το λέω αυτό σήμερα, όταν πριν από 15 μέρες περίπου ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ μίλησε για μονταρισμένα. Έχω όμως ένα ερώτημα που αυτό εδώ πέρα το ξέρετε, το θέσαμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να κατανοήσει το μυαλό μου πως όταν αναζητείς να βρεις αυτό γιατί είναι μονταρισμένο, δεν μπορώ να κατανοήσω πως ένας εισαγγελέας δεν πάει σε ένα κανάλι και να ρωτήσει ποιος μόνταρε αυτό. Και αν αυτός του πει ότι εγώ έτσι το παρέλαβα, να το ρωτήσει ποιος σου το έφερε. Και όταν θα βρει αυτόν που το έφερε, να ρωτήσει ξανά αυτόν ποιος το έκανε. Ρε διάολε, δεν θα βρεθεί κάποια στιγμή ποιος τα έκανε όλα αυτά. Ξέρετε,